ξεκίνησε ως μια μηχανή αναζήτησης. Αλλά πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η Google, η εταιρεία που άλλαξε την ιστορία του ίντερνετ, ξεχώριζε από την πρώτη στιγμή για το ότι έκανε εντελώς διαφορετικά και πρωτότυπα πράγματα. Ένα από αυτά που την έκαναν γρήγορα να ξεχωρίζει ήταν τα περίφημα Doodles. Οι διασκευές δηλαδή του λογότυπου της προς τιμήν κάποιας σημαντικής επετείου ή κάποιας προσωπικότητας ή ακόμα και προς χάριν κάποιου αστείου ή ιδιαίτερου γεγονότος. Και κάπως έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, φτάσαμε πια οι καθημερινοί χρήστες του διαδικτύου να περιμένουν με ενδιαφέρον αν και πώς θα είναι κάθε πρωί που ανοίγουν τον υπολογιστή τους το σήμα της Google στην αρχική της σελίδα και τι απίθανο σχέδιο θα το έχει αντικαταστήσει. Και εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο πια συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για τα Google Doodle που τους ενδιαφέρει, σχεδιάζοντας το δικό τους λογότυπο και στέλνοντάς το στην εταιρεία, ελπίζοντας πως κάποια μέρα μπορεί να ανέβει και το δικό του σχέδιο στην πιο πολυσύχναστη ιστοσελίδα του κόσμου. Διαλέξαμε τις πιο εντυπωσιακές και ενδιαφέρουσες διασκευές της περασμένης χρονιάς στο διάσημο λογότυπο, που όπως πάντα κρύβουν πίσω τους μια εξαιρετική ιστορία. Πρώτα απ' όλα, το Doodle της ημέρας των 164ων γενεθλίων του Thomas Edison. Το λογότυπο ήταν κινούμενο σχέδιο που έδειχνε έναν τηλέγραφο που έγραφε το γράμμα G σε κώδικα Morse, καθώς και έναν φωτεινό γλόμπο, συνδυάζοντας τις δύο πιο σημαντικές ανακαλύψεις του θρυλικού εφευρέτη. Η 183η επέτειος της γέννησης του Ιούλι Βέρν γιορτάστηκε με ένα διαδραστικό doodle που επέτρεπε στους χρήστες να εξερευνήσουν το βυθό 20.000 λεύγες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με έναν μοχλό σαν αυτούς που χειριζόταν ο Κάπτεν Νέμο τον ναυτίλο του. Στα γενέθλια του Τσάρλι Τσάπλιν πάλι, η Google έκανε μια νέα ακόμα παρουσίαση του σήματός της, βάζοντας ένα ολόκληρο φιλμ μικρού μήκους με έναν ήρωα που μιμούνταν το περίφημο Σαρλό, το οποίο άνοιγε κάθε φορά που ο κέρσορας κινεί το πάνω από το λογότυπο. Μία από τις πιο διαφημισμένες ημέρες πάντως ήταν αυτή των γενεθλίων του Roger Hargreaves. Για το δημιουργό του Mr. Happy και της Little Miss Sunshine φτιάχτηκαν 16 διαφορετικά doodles, όλα εμπνευσμένα από τα πιο πολύ αγαπημένα παιδικά βιβλία του. Το πιο δημοφιλές πάντως doodle όλης της χρονιάς ήταν αυτό της κιθάρας Les Paul, το οποίο είχε μετατρέψει το λογότυπο της εταιρείας σε κιθάρα που έπαιζε τις νότες που πίεζες με το ποντίκι σου και σου επέτρεπε επίσης να γράψεις και τα δικά σου τραγούδια. Το λογότυπο για το Mark Twain πάλι ήταν κατασκευασμένο για widescreen οθόνες. Όπερ θα πει πολύ πιο μακρύ από ό,τι χωρούσε η οθόνη του υπολογιστή σου και έδειχνε σκηνές από τις περιπέτειες του Tom Sawyer. Ένα από τα πιο πρωτότυπα κατασκευασμένα λογότυπα ήταν αυτό για τη θρυλική χορεύτρια Martha Graham, που έδειχνε 5 από τους πλέον διάσημους χορούς και κινήσεις της καριέρας της, οι οποίες περιέγραφαν και ένα διαφορετικό γράμμα. Το doodle για τον Freddie Mercury, τον Queen πάλι, δεν χρειάζεται καν περιγραφή. Ήταν απλά μαγικό. Άρα μια πολύ καλή στιγμή των σχεδιαστών της Google ήταν αυτή του διαδραστικού λογότυπου του δημιουργού του Gambit, του Art Clocky. Το πρώτο O είχε τη μορφή του νέμεσης του Gambit, τον Blockheads, το δεύτερο μεταμορφωνόταν στον κίτρινο δεινόσαυρο Prickly, το δεύτερο G ήταν η Goo, μια υπτάμενη μπλε γοργόνα, το L ήταν ο ίδιος ο Gambit και το τελικό E ο βοηθός του, ο Pocky το Pony. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και βραβευμένα λογότυπα της χρονιάς ήταν αυτό που τιμούσε τα 83ª γενέθλια του Αυστριακού αρχιτέκτονα Friedensreich Hundertwasser. Τα αμήμητα σχέδιά του, τα οποία έχουν δημιουργήσει μία από τις πιο απίθανες γειτονιές της Βιέννης, αποτέλεσαν ένα doodle πραγματικό έργο τέχνης.